θέλει να διαφημιστεί στην Google, αλλά με τα κοστολόγια τη Google δεν μπορεί να διαφημιστεί, ειδικότερα αν είσαι κάποιο νεοφερμένο και μια μικρή επιχείρηση. Τι πρέπει να κάνει. Αρχικό κλάδο με κλάδο διαφέρει. Άρα, πάντα τσεκάρουμε τι διαφημίσει PPC, εννοείται και πού μπορούμε να προβληθούμε αποτελεσματικά και σε ένα συνετό κόστο για να ξεκινήσουμε να έχουμε μια παρουσία και να στοχεύσουμε όσο γίνεται σε μεγαλύτερο και στοχευμένο πελατολόγιο με τα κοστολόγια πλέον του Google Ads, το high impression share, δηλαδή τον εμφανίζει σε πολύ ψηλά στην Google, δεν είναι πάντα, δεν σημαίνει πάντα πώληση. Κάτι που πρέπει να αναλογιστεί σε όλο αυτό το κομμάτι είναι ότι πάρα πολλές φορές ο ίδιος άνθρωπος βλέπει τις ίδιες διαφημίσεις σου. Πρώτον, ειδικότερα στις remarketing καμπάνιες μπορεί να έχει ήδη αγοράσει. Δεύτερον, είναι ακόμη στο discovery, ακόμα είναι σε έρευνα, Τρίτον, μπορεί να έχει αποφασίσει ότι το προϊόν σου δεν είναι κατάλληλο ή είναι πολύ ακριβό για αυτόν. Εσύ όμω συνεχίζει να εμφανίζεσαι. Άρα, έχει impression share, έχει κλικ και λε στην εταιρεία που σου κάνει τι διαφημίσει, τον επαγγελματία, δεν πουλάω όσο θα ήθελα. Θέλω να καταλήξω ότι σε πολλέ τακτικέ που στοχεύουμε να αυξήσουμε την εμφανισμότητα, αυτό μπορεί σε βραχυπρόθεσμο στάδιο να βοηθήσει, σε μακροπρόθεσμο όμω θα πρέπει να γίνονται αλλαγέ και διαφοροποιήσει στρατηγική διότι δεν σημαίνει όταν εμφανιζόμαστε πολύ ψηλά στην Google ή γενικότερα πολλέ φορέ ότι θα αγοράσουν και από εμά. Γιατί σε πολλέ περιπτώσει μιλάμε για την Ελλάδα, είναι τα ίδια άτομα, μα βλέπουν πολλέ φορέ οι ίδιοι άνθρωποι. Συνεπώ εκεί μπορεί να χάσουμε αρκετά, να έχουμε αρκετά χαμηλότερο ρόα από όσο θα θέλαμε. Τόσο το SEO, όσο το Google Ads, όσο και τα social media συνεχώ χρειάζονται παρακολούθηση, έρευνα και βελτιστοποιήσει. Η αποτελεσματική digital marketing στρατηγική είναι όταν πέσεις, στοχεύσεις στον κατάλληλο υποψήφιο πελάτη.